Coach, καλησπέρα. Καλησπέρα. Ένα παιχνίδι που δεν κύλησε όσο καλά θα θέλατε, θεωρώ. Πείτε μας τι πήγε λάθος. Εντάξει, από την αρχή πολλά πράγματα πήγαν λάθος. Σίγουρα όταν έχεις να κάνεις με την δικιά μας ομάδα και σε 6 μέρες δώσαμε 3 παιχνίδια με Απόλλωνα, Άκη και Κεραυνό με τις 3 πρώτες ομάδες κατηγορίας, είναι πολύ δύσκολο για μας να ανταπεξέλθουμε και να κρατήσουμε καλή απόδοση. Γιατί είδες ότι στο μάτς των Απόλλωνα χάσαμε την παράταση, με την ΑΕΚ το κοντράραμε αρκετά το παιχνίδι και σήμερα δυστυχώς ξεμείναμε από δυνάμεις και πνευματικά και σωματικά. Βρέθηκε σε πολύ καλή μέρα ο Κεραυνός με βέβαια αρκετές λάθος επιλογές δικές μας στην άμυνα. Σκοράραν 20 τρίποτα. Εντάξει, τώρα αν τα παίζει τον Κεραυνό με μια πιο ποιοτική ομάδα από σένα και τον αφήνει να κάνει ελεύθερα σουτ, σκόραρε 20 τρίποτα. Οπότε δεν μπορούμε για τακτική να μιλήσουμε. Πρέπει να σηκώσουμε το κεφάλι γιατί αυτά τα τρία παιχνίδια ήταν πολύ δύσκολα για μας. Κρατάμε κάποια πράγματα από τα δύο προηγούμενα. Από το σημερινό νομίζω θα κρατήσουμε ελάχιστα. Ίσως είδαμε τα νέα τα παιδιά να παίζουν. Προσπάθησα να του δώσω παραπάνω χρόνο συμμετοχή, γιατί είναι ένας από τους βασικούς μας στόχους φέτος. Έτσι, να τους βοηθήσουμε να ενταχθούν και να λειτουργούν επαγγελματικά και να παίρνουν ευκαιρίες και σε τέτοια δύσκολα παιχνίδια. Οπότε νομίζω αυτό είναι το θετικό και αυτό είναι που κρατάμε σήμερα. Οι Κύπροι μας παίχτες, τα νέα τα παιδιά που μπορέσαν και δείξαν ότι μπορούν να ανταπεξέλθουν σε υψηλό επίπεδο. Εγώ θέλω να προσθέσω σε αυτό που λες, coach. Θα έλεγα ότι θα μπορούσατε να κρατήσετε τα λίγα λάθη που κάνετε σε αυτό το παιχνίδι, μόλις 11. Νομίζω είναι τα λιγότερα που κάνετε σε ένα παιχνίδι φέτος. Συν την απόδοση του Παύλου του Στυλιανού στο αμυντικό κυρίως κομμάτι, ο οποίος έκλεψε αρκετές μπάλες, έκανε αρκετά deflection. Εντάξει, παρακολουθείς τα παιχνίδια, οπότε βλέπεις την πορεία όλων των παιδιών, των νεαρών που έχουμε. Οπότε όλα τα παιδιά είναι σε ανωδική πορεία και ο Παύλος τα τελευταία παιχνίδια. Ήταν και η απουσία του Πυλακούτα, που για μας κάθε απουσία με ρόστερ 10-11 παιχτών είναι τρομερά σημαντική. Έτσι, δεν έχουμε μεγάλη ποιότητα και μεγάλο βαθύ ρόστερ ώστε να μπορούμε να καλύψουμε τις απουσίες. Αλλά ο στόχος μας ήταν αυτός. Είναι αυτός, να είμαστε διεκδικητικοί. Σήμερα δεν μπορέσαμε να είμαστε ανταγωνιστικοί. Κάποια στιγμή, λίγο στο πρώτο ημίχρονο, πήγαμε στους 8-9 πόντους. Αλλά ξαναλέω, όταν παίζεις με τόσο ποιοτική ομάδα εδώ μέσα και τους αφήνεις με κακές άμυνες να σουτάρουν 20 τρίποντα, 20 εύστοχα τρίποντα, καταλαβαίνεις ότι είναι δύσκολο. Ξαναλέω ότι δεν ήταν εύκολη διαδικασία για μας και είναι πολύ δύσκολο για παιδιά και αθλητές, γιατί ξέρεις ότι και ένα 24ωρο μετράει για τον αθλητή στο recover, στην αντιποκατάσταση. Οπότε βρεθήκαμε σε ένα από τα πιο δύσκολα παιχνίδια, μην πω στο πιο δύσκολο, στο τέλος αυτής της εβδομάδας, σε 6 μέρες να παίξουμε 3 μάτς. Εντάξει, σου είπα, κρατάμε τα θετικά από όλη τη βδομάδα. Σήμερα κρατάμε την παρουσία των νεαρών μας παιχτών, που είναι ένας από τους στόχους της ομάδας μας, από τη στιγμή που δεν κάνουμε πλανητισμό. Οπότε συνεχίζουμε, γιατί πρέπει η ομάδα να διεκδικήσει τα μάτς και να πάρει και νίκες, ώστε να ανέβει βαθμολογικά. Ωραία, ευχαριστώ πολύ και καλή συνέχεια. Να είσαι καλά, ευχαριστώ. Αυτά λοιπόν.